Κύριε Αντωνιάδη, βλέπουμε στη γιορτή της Στράτας και ήρθατε πιο κοντά για να δείτε πώς ψήνεται η σαρδέλα. Πώς τη βλέπετε γιορτή? Πρώτη φορά έρχομαι, πρέπει να πω. Μου κάνει εντύπωση και από τον κόσμο και από την προσέλευση του κόσμου για τη γιορτή αυτή της σαρδέλας. Εγώ έτσι έκουσα ότι... Εγώ άκουσα ότι είναι η γιορτή της σαρδέλας. Τώρα είναι η γιορτή της Στράτας, αλλά ψήνουν σαρδέλα όμως. Το ίδιο πράγμα είναι. Και ήρθα να παρακολουθήσω, τους ανθρώπους που ψήνουν, τον κόσμο που περιμένει. Είναι και λαϊκή μουσική, ένα συγκρότημα. Νομίζω θα περάσω μια ευχάριστη βραδιά. Πάρα πολύς κόσμος σας έχει πλησιάσει αυτές τις μέρες. Σας θυμάται από την ενεργό δράση? Κυρίως οι παλιές γενιές, αυτοί μας θυμούνται, γιατί οι νέοι άνθρωποι δεν μας ξέρουν και πολύ. Και φυσιολογικό είναι αυτό. Θυμούνται τα παλιά, γιατί οι παλιές εποχές ήταν πιο ρομαντικές, πιο γνήσιες. Ανεξάρτητα από τι ομάδα είναι ο καθένας, δείχνει έτσι μια αγάπη και μια συγκίνηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για μένα, που έρχομαι για πρώτη φορά εδώ στην περιοχή σας. Εγώ φιλοξενούμαι από τους αδερφούς Βάγια στο Πάνω Κατσίκ, στην Πάνω Βασιλική. Ήρθαμε, κάναμε μπάνιο εδώ, μάθαμε που είναι αυτή η εκδήλωση, ήρθαμε να παρευρεθούμε, γιατί και εμείς από χωριό είμαστε. Ξέρουμε ότι αυτές οι εκδηλώσεις τονώνουν την περιοχή εδώ και τον κόσμο, έτσι στις δύσκολες στιγμές που περνάμε, και νομίζω καλό είναι να γίνουν τέτοιες εκδηλώσεις.